Τώρα, για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, για την επιστολική ψήφο και άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα τα δούμε με τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των ημερών. Είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο, την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ποια είναι η άποψή σας? Επιτέλους, ο κύριος Μητσοτάκης να φέρει το νομοσχέδιο έτσι ώστε να δούμε όλες τις πτυχές και στη συνέχεια να έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που αφορά τις οικογένειες, που αφορά την ισότητα που δικαιούνται όλοι οι πολίτες στη χώρα μας και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Και από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μας και έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή, η χώρα μας πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα δούμε το σύνολο του νομοσχεδίου έτσι όπως θα μας παρουσιαστεί και θα τοποθετηθούμε πλέον και επίσημα στη Βουλή. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εναρμόνιση. Δεν είναι και κάτι το καινοτόμο αυτό που πάει να γίνει τώρα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι, αυτό να το πούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Άρα δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Και σε ένα τέτοιο θέμα που είπατε και εσείς, εναρμόνιση ουσιαστικά είναι. Αλλά πολύ σημαντικό όπως το θέτετε. Πώς σχολιάζει ο Πρωθυπουργός να λέει στους βουλευτές του? Εντάξει, άμα θέλετε, μην πάτε να ψηφίσετε, κάντε μια βόλτα, ξέρω εγώ. Όταν το ζητούμενο είναι οι βουλευτές να είναι παρόντες στη Βουλή, έτσι. Γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση. Το αν πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές, το αν συμμετέχουν, δεν συμμετέχουν. Που είναι και το ζητούμενο, έτσι, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και τον κοινοβουλευτισμό μας, αλλά πολύ περισσότερο τη λειτουργία και την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης του πολίτη με τους πολιτικούς. Με τέτοιες τοποθετήσεις, δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό το πράγμα. Είναι θεσμικά απαράδεκτο αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και είναι το ακριβώς αντίθετο μήνυμα από αυτό που όλοι θέλω να πιστεύω ότι θα έπρεπε να εκπέμπουμε και κυρίως οι κοινοβουλευτικοί και τα κόμματα απέναντι στον ελληνικό λαό για να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμών, του κοινοβουλίου, των κομμάτων και του ελληνικού λαού για να καταπολεμήσουμε και το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τη μείωση των πολιτών οι οποίοι πηγαίνουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν συμβάλλει ούτε στον κοινοβουλευτισμό, ούτε σε αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δηλαδή τουλάχιστον η κυβερνητική πλειοψηφία να τιμάει και να στηρίζει τα νομοσχέδια τα οποία πιστεύει. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει πραγματικά στο σύνολό της, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους. Για εμάς, όλες οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα μια διαχρονική σχέση με τις μεγάλες τομές που υπήρξαν τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000 με το οικογενειακό δίκαιο. Στήριξε το σύμφωνο συμβίωσης που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και οι σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στην ισότητα που πρέπει να υπάρχει, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας όχι μόνο το τελευταίο, αλλά τα πολλά τελευταία χρόνια. Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε όπως κάνουν προφανώς στη Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι αλήθεια. Διαχρονικά η στάση του ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρουν μάλλον και το πρόγραμμά τους. Γιατί οι μισοί βουλευτές δεν ξέραν ότι το είχαν προεκλογικά στο πρόγραμμά τους. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ναι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επιστολική ψήφος. Ένα θέμα που όλοι λέμε ναι. Τώρα, αυτός ο ευνηδιασμός να μπει και η διάσταση των εθνικών εκλογών που έβαλε η κυρία Κεραμέως, θεωρείτε ότι ήταν ένας ευνηδιασμός τακτικισμού για να μπορέσει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να το κάνει μόνο της κυρία Κεραμέως, να δείξει τη συμπεριφορά, την αντίδραση της αντιπολίτευσης? Γιατί πιστεύετε ότι έγινε? Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θυμάμαι πολύ καλά τον Πρωθυπουργό να απαντάει ότι είναι δύσκολο και δεν υπάρχει ο χρόνος έτσι ώστε να ψηφιστεί η επιστολική ψήφος για τις ευρωεκλογές. Περίπου το καλοκαίρι. Πριν από 1,5 μήνα, η κυβέρνηση παίρνει την πρωτοβουλία να φέρει αυτό το νομοσχέδιο που αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι η διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού έτσι ώστε να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Να τους δοθεί η δυνατότητα επιτέλους να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα το οποίο απορρέει βάσει των νόμιμων δικαιωμάτων τους. Σε αυτό λοιπόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και σίγουρα το ΠΑΣΟΚ ήταν θετικό. Και δώσαμε εξ αρχής συνένεση σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια.
Αυτό φυσικά συνδυάστηκε με διαφωνίες που είχαμε στα ζητήματα, στο ζήτημα της καθολικότητας. Εντάξει, είναι τεχνικά ζητήματα. Είναι τεχνικά ζητήματα. Τεχνικά ζητήματα. Την περιγράψαμε με μια συγκεκριμένη τροπολογία, γιατί εμείς έχουμε μάθει να καταθέτουμε προτάσεις. Πολύ γρήγορα σας αναφέρω ότι για εμάς το σημαντικό θα ήταν η επιστολική ψήφος να πάει στα ζητήματα ηλικίας, στα ζητήματα αναπηρίας, στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω εργασίας και να πάνε στον τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, τέλος πάντων σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είχαμε φτάσει στη συζήτηση, όχι μόνο στην Επιτροπή της Βουλής, αλλά και στην Ολομέλεια της Βουλής, με ένα κλίμα συνένεσης. Και ξαφνικά έρχεται η κυρία Κεραμέως, ενώ δύο μέρες πριν η ίδια σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ έλεγε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή, να επεκταθεί στις βουλευτικές εκλογές. Οι βουλευτικές εκλογές διέπονται από συνταγματικές προϋποθέσεις και ένα άλλο νομικό καθεστώς και θα έπρεπε να γίνει μια ξεχωριστή συζήτηση έτσι, που να αφορά τις βουλευτικές εκλογές. Έρχεται λοιπόν να διαψεύσει τον ίδιο τον εαυτό της και την ίδια την κυβέρνηση και να φέρει την επίμαχη τροπολογία η οποία θα ζητάνε να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Δεν θα περάσει φυσικά. Γιατί δεν έχει τη συνένεση. Το πήρε πίσω δεν σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, τους ναι, ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε μετά τις ευρωεκλογές θα το δούμε αυτό. Το πήρε πίσω. Δεν το πήρε πίσω. Αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ, δεν ξέρω αν. Δεν το πήρε πίσω. Περιμένουμε στη Βουλή να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Η κυβέρνηση επιμένει να καταθέσει την επίμαχη τροπολογία. Και απορώ πραγματικά, εφόσον ο Πρωθυπουργός βλέπει ότι δεν θα περάσει στη Βουλή. Και βλέπει πολύ καλά ότι η κυβέρνηση χάλασε μόνη της τη συνένεση που υπήρχε πάνω σε ένα μεγάλο. Γιατί το έκανε αυτό, πιστεύετε? Γιατί για ποιο λόγο δεν κάνει ένα βήμα πίσω, για ποιο λόγο δεν επιλέγει την αρχική τοποθέτηση όσον αφορά το νομοσχέδιο και να καθίσουμε όλοι μαζί, αφού κυλήσουν τα πράγματα ομαλά και στεφτεί από επιτυχία στις ευρωπαϊκές εκλογές ο συγκεκριμένος νόμος και η επιστολική ψήφος ιδιαίτερα των Ελλήνων του εξωτερικού, και να συζητήσουμε οργανωμένα όπως κάνουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Όπως κάνουν όλοι οι νορμάλ πολίτες, να συζητήσουμε οργανωμένα για το πώς επιτέλους ναι, θα επιλέξουμε ένα σύστημα με επιστολική ψήφο και στις βουλευτικές εκλογές, το οποίο να είναι και να συνάδει και με το σύνταγμα της χώρας μας. Ναι. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, την Δήμητρα. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι τελευταίο. Ναι. Ότι κατά την άποψή μου η κυβέρνηση πήρε από μας συνένεση και ανταπέδωσε με λαϊκισμό, με αλαζονία και με τυχοδιοκτισμό, επιλέγοντας το μικροκομματικό της συμφέρον. Πάνω σε αντίθεση με την μεγάλη επιτυχία που θα υπήρχε και θα ήταν η Εθνική Συνένεση πάνω σε ένα κορυφαίο ζήτημα. Ναι. Για να βάλω στην κουβέντα της συναδέλφου, την Δήμητρα τη Μακρή από τη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνα τη Μαρκοπούλου από τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη. Ξεκινάω με τη Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Κύριε Σπυρόπουλε, και στα δύο θέματα, τα οποία είναι πολύ πολύ ψηλά στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, δηλαδή και στο γάμο στην ισότητα στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και σε ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο, υπήρχε μία συνένεση από τον προοδευτικό κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε, επί της αρχής τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κυβέρνηση βάζει αυτόν γκολ και μάλιστα από τα αποδυτήρια, αν σκεφτούμε ότι δημοσκοπικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά και από τον δεύτερο και από τον τρίτο και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Πώς εξηγείται αυτό? Κατά την άποψή μου, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία συμπεριφέρεται με ένα απόλυτα αλαζονικό τρόπο. Θεωρεί ότι έχει στο χέρι της την οποιοδήποτε επιλογή να κοροϊδεύει την αντιπολίτευση, να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο απόλυτα αλαζονικό και να θεωρεί ότι μπορεί να περάσει από τη Βουλή οποιαδήποτε αλλαγή αυτή πιστεύει χωρίς καμία συζήτηση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το πράττει αυτό. Θέλω να σας θυμίσω ότι στην αρχή της δεύτερης θητείας της, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, του κάναμε μια ανοιχτή πρόσκληση, έτσι ώστε να υπάρχει μια εθνική στρατηγική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τη θωράκιση της χώρας μας απέναντι στις μεγάλες αυτές αλλαγές που σημαίνουν γύρω μας το περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στους πολίτες.
και επιτέλους η χώρα μας να έχει μια εθνική στρατηγική για την πολιτική προστασία και την ασφάλεια του πολίτη. Και ο ίδιος με απόλυτα λαζονικό τρόπο δεν άκουσε τίποτα από αυτές τις προτάσεις. Προσθέσαμε το σχέδιο μέσω της Task Force για τη Θεσσαλία για άμεσες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν στο Θεσσαλικό κάμπο για να είχαμε άμεσα αποτελέσματα. Και απάντησε λοιπόν ότι εγώ θα συμπεριφέρομαι και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, γιατί δεν υπάρχει τίποτα το οποίο πρέπει να ακούσω. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αντιπολίτευση στην Κεραμαίος στο θέμα της επιστολικής ψήφου. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα στη Βουλή με διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε επιμέρους ζητήματα. Αλλά στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα συμφωνούσε ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι τομές. Και μόλις υπήρχε αυτή η συνένεση, το οποίο πολλές φορές έχουμε ακούσει τα λόγια να την επικαλείται, κατευθείαν πήγε και την τορπίλησε. Μάλιστα. Κατερίνα Μαρκοπούλου. Εγώ θα βάλω το ζήτημα της ακρίβειας, κύριε Σπυρόπουλε. Καλπάζει στην κυριολεξία η ακρίβεια, τα πρόστιμα δεν έχουν αποτέλεσμα και την ίδια ώρα δεν έχουμε εκείνους τους ελεκτικούς μηχανισμούς που θα προχωρήσουν σε ελέγχους. Τι προτίθεστε να κάνετε ως Πασόκ ώστε να αλλάξει όλο αυτό που ζούμε σήμερα? Εμείς εδώ και 3 χρόνια που διαρκεί το ζήτημα της ακρίβειας και τεράστιες αυξήσεις στις τιμές, έχουμε καταθέσει 2 βασικές προτάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνουν στην αγορά. Βλέπουμε και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη ότι οι τιμές στα περισσότερα προϊόντα στη χώρα μας πωλούνται σε πολύ μεγαλύτερες τιμές, τα ίδια ακριβώς, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κάτι απολύτως παράλογο, που δεν εξηγείται. Κάποιοι λοιπόν κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού και βγάζουν πάρα πολλά κέρδη όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ότι έπρεπε να ενισχυθεί πάρα πολύ η Δημαία. Το καλοκαίρι όταν ανέλαβε ο κύριος Κρέκας, θέλω να θυμίσω, είπε ότι είναι υποστελεχωμένη. Αλλά αλήθεια, σε ποιον έκανε κριτική? Στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ήταν ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία? Και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και επιπλέον, βλέπουμε καθημερινά, δεν θα σας μιλήσω μόνο για το βρεφικό γάλα, αλλά για χιλιάδες προϊόντα που αφορούν το ζήτημα του τροφίμου. Στη χώρα μας σορευτικά τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αυξηθεί οι τιμές από 25 έως 30%. Πώς μπορεί να αντέξει ένας πολίτης, μια οικογένεια, σε τέτοια αύξηση στις τιμές? Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Τηλεπικοινωνίες. Γιατί στη χώρα μας οι τιμές αυξάνονται, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές τηλεπικοινωνίας μειώνονται? Να πάμε στις τράπεζες για να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα της τράπεζας και της ενέργειας. Για να δούμε πραγματικά ποιος μπορεί να συγκρουστεί με τα ισχυρά συμφέροντα και το ποιοι πηγαίνουν, γιατί κατά την άποψή μου δεν είναι μόνο θέμα ανικανότητα. Είναι θέμα επιλογής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη να πάει μαζί με τους ισχυρούς και τα μεγάλα συμφέροντα εις βάρος του ελληνικού λαού. Τους λέγαμε τόσο καιρό ότι είναι απαράδεκτο να μην φορολογούνται οι τράπεζες όταν βγάζουν τέτοια υπερκέρδη από το επιτόκιο δανεισμού σε σχέση με το επιτόκιο καταθέσεων. Η διαφορά αυτή τη μεγάλη. Και επιπλέον, δεν μπορούν να υπάρχουν τόσες πολλές χρεώσεις στους πολίτες από τραπεζικές συναλλαγές όταν εμείς καλούμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα και τραπεζικές συναλλαγές για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά ποιος μπορεί να συγκρουστεί με αυτά? Όπως δεν μπορούσαν να συγκρουστούν με τις 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επί πολλούς μήνες έβγαζαν υπερκέρδη από τις αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Okay. Και το δεύτερο σκέλος, πολύ γρήγορα, και το δεύτερο σκέλος είναι τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι ώστε να ενισχύσουμε το πραγματικό εισόδημα του πολίτη. Αύξηση, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, μέτρα προς τον ιδιωτικό τομέα για μείωση του μη μισθολογικού κόστους, έτσι ώστε οι αυξήσεις να περάσουν απευθείας στους πολίτες, στις ιδιωτικές εταιρείες. Επιπλέον να ασχοληθούμε με το ΦΠΑ και τη μείωση του στα βασικά προϊόντα. Το μεγάλο ζήτημα, το στεγαστικό, που πρώτο το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πριν από 2,5 χρόνια, έπρεπε να έχουμε σχέδιο όσον αφορά την μείωση της τιμής στα ενίκια και τις κοινωνικές κατοικίες που πρέπει να δίνονται ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια.
Δεν μπορεί πλέον οι πολίτες να αντέξουν, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις τιμές στα ακίνητα. Το 40 με 50% του μισθού πηγαίνει στο κόστος στέγασης. Ναι. Κύριε Σπυρόπουλε, ο Γενάρης φεύγει. Μπαίνουμε στο Φεβρουάριο. Ιούνιο έχουμε ευρωεκλογές. Έχετε την ευθύνη, κρατάτε τα ενία του κόμματος, ως γραμματέας του κόμματος. Και έχετε και την ευθύνη για την ενέργεια αυτών των εκλογών, τη μάχη που θα δώσετε στις ευρωεκλογές. Πού βρίσκεται σήμερα ο κομματικός μηχανισμός, ποιες είναι οι κινήσεις του επόμενου διάστημα που κάνει το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, πότε ανοίγει η συζήτηση για τις υποψηφιότητες και ένα προσωπικό ερώτημα. Θα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής? Θέλω να ξεκινήσω από τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ από την ημέρα που τελείωσαν οι εθνικές εκλογές και οι διπλές εθνικές εκλογές μέχρι και σήμερα. Ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη, κατά την άποψή μας, των πιο σημαντικών ζητημάτων που αφορούν το μέλλον αυτού του τόπου. Για μας το κοινωνικό κράτος είναι πυλώνας της δημοκρατίας και της κοινωνικής ασφάλειας των ανθρώπων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και πρέπει να αισθάνονται το κράτος βρίσκεται δίπλα τους και τους προσφέρει τα απαραίτητα και κυρίως ασφάλεια. Και σε αυτά είναι η υγεία και η παιδεία. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μία σειρά από εκδηλώσεις που αφορούν την δημόσια παιδεία σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπε ότι για μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η αύξηση χρηματοδότησης για την παιδεία και αναβάθμιση όλων αυτών που προσφέρει το δημόσιο σχολείο αλλά και τα πανεπιστήμια, να τα στηρίξουμε έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικά και να προσαρμοστούν στα καλύτερα ευρωπαϊκά. Σημείο δεύτερο, η υγεία. Το ΕΣΥ είναι υποκατάρρευση. Τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία έχουν τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε γιατρούς. Έχουμε καταθέσει πολλές φορές την πρότασή μας για αύξηση των μισθών. Να πάρουν επιτέλους το επίδομα των βαρύων και ανθυγιεινών. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν το ΕΣΥ στις πιο δύσκολες στιγμές, έτσι ώστε να μην είναι οι πιο κακοπληρωμένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και φυσικά θα έπρεπε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία για να μην βιώνουμε 3, 4 και 5 μήνες αναμονής για κάθε χειρουργείο. Και επιπλέον τα κέντρα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα, η οποία έχει καταρρεύσει σε ολόκληρη την επαρχία και σε όλα τα νησιά. Επειδή αυτά τα θέματα επειδή τα έχουμε αναδείξει, κύριε Σπυρόπουλε, κατά επανάληψη από την εκπομπή και με τομεάρχες σας και με εκπροσώπους του κόμματος. Είναι γνωστές οι δράσεις. Πάμε τώρα στο ζητούμενο. Έχουμε ευρωεκλογές. Φεύγει ο Γενάρης, μπαίνουμε στο Φλεβάρι. Τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για τις ευρωεκλογές, τι στόχο βάζει, αν ξεκίνησε η κουβέντα για τα ψηφοδέλτια και αν θα είστε υποψήφιος? Αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον. Τα άλλα τα αναδείξαμε που λέτε. Είναι έτσι. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το σημαντικό, έχετε δίκιο. Το σημαντικό στην πορεία μέχρι τις ευρωεκλογές όμως, που αφορούν τους πολίτες, δεν είναι το ποσοστό που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ ή το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αν πραγματικά κάποιος μιλάει για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία οι πολίτες έχουν μπροστά τους. Και εμείς αυτό θα κάνουμε τους επόμενους μήνες, αναδεικνύοντας ακόμα παραπάνω την ακρίβεια, τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την έλλειψη περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί επισκέφτηκα τη Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και είδα πραγματικά τις κοινωνικές ανισότητες. Τους νέους ανθρώπους να φεύγουν και να πηγαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό. Αυτή είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη που δεν προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Τώρα, σε αυτήν την πορεία μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές θα τεθεί ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Εάν πρέπει να υπάρχει μία αντιπολίτευση με ένα ισχυρό πολιτικό λόγο, μία αντιπολίτευση που και εντός της Βουλής και εκτός της Βουλής με τεκμηριωμένες προτάσεις μπορεί να κάνει σκληρή αλλά επικοδομητική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, να έχει ένα λόγο χωρίς λαϊκισμό αλλά με σύγχρονες προτάσεις που εφαρμόζονται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ένα στελεχειακό δυναμικό το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες με ένα λόγο στέρεο, με ένα λόγο σοβαρό, με ένα λόγο που μπορεί να εκπέμψει μια διαφορετική προοπτική. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές τις προϋποθέσεις υπάρχουν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς ζητάμε ο κόσμος και η κοινωνία να στηρίξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα στις διπλές εθνικές εκλογές. Κάναμε το δεύτερο σημαντικό βήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αποδείξαμε ότι το ΠΑΣΟΚ με τη στρατηγική του, με τη μεθοδικότητά του και με τη δουλειά του μπορεί να πετύχει μεγάλες νίκες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της αλαζονίας και των χαμηλών προσδοκιών. Άρα εμάς, στόχος μας είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερη δύναμη
Παρακαλώ. Είναι το στόχος του Πασόκ να είναι δεύτερη δύναμη στις ευρωπαϊκές εκλογές και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να ενώσουμε τις κοινωνικές και προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου στο μεγάλο αγώνα που έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Χάσαμε την εικόνα με τον κύριο Σπυρόπουλο, έχουμε όμως τον ήχο του. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και στο εγγύς μέλλον, όσο θα πλησιάζουν και οι εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά τα ψηφοδέλτια θα τα συζητήσει το ΠΑΣΟΚ στα όργανά του. Θα έχουμε το καλύτερο δυνατό ευρωψηφοδέλτιο, όπως είχαμε πάρα πολύ ισχυρά και ψηφοδέλτια στις βουλευτικές εκλογές. Άνθρωποι από την κοινωνία, άνθρωποι οι οποίοι είναι επιτυχημένοι στο επάγγελμά τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να δώσουν για τη χώρα τους, γιατί εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκές εκλογές και πρέπει να δούμε και πώς αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσφέρουν υπηρεσίες πολλές σε μια χώρα η οποία το έχει ανάγκη. Ο κύριος Σπυρόπουλος θα είναι σε αυτές τις λίστες, θα είναι σε αυτή τη λίστα, ενδιαφέρεται? Αυτή τη στιγμή αυτό που με ενδιαφέρει είναι η σημαντική δουλειά που έχουμε μπροστά μας και ως γραμματέας του κόμματος έχω την υποχρέωση να είμαστε έτοιμοι οργανωτικά και πολιτικά και θα είμαστε έτοιμοι σε αυτήν τη δύσκολη αναμέτρηση την οποία έχουμε μπροστά μας, αλλά είναι μια ιστορική ευκαιρία γιατί αλλάξαν οι πολιτικοί συσχετισμοί και το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δύναμη αυτή που θα σταθεί απέναντι στη συντηρητική παράταξη. Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ θερμά.